Τώρα, κυρίες και κύριοι, από αύριο 15 Ιουνίου έχουμε και την επανέναρξη των δρομολογίων Καβάλα-Πρίνος. Θα καλησπερίσουμε στο σημείο αυτό τον πρόεδρο της Στασιακής Ένωσης, Νίκο Τσιλογιώργη. Καλησπέρα σας, κύριε Τσιλογιώργη. Καλησπέρα στην Καβάλα, καλησπέρα από την πανέμορφη Θάσο και από τον Γραφικό Θεολόγο. Να είστε καλά. Κύριε Τσιλογιώργη, έχουμε επανέναρξη των δρομολογίων από αύριο από την Καβάλα για τον Πρίνο. Ναι, μετά από 2,5 μήνες που η προθμιακή γραμμή του Πρίνου παρέμεινε κλειστή λόγω της πανδημίας, λόγω του κορονοϊού, επανέρχεται σε μια κανονικότητα. Ξεκινούμε αύριο δρομολόγια, όπως πολύ σωστά είπατε, 15 Ιουνίου. Μπαίνουμε δηλαδή σε μια σχετική κανονικότητα. Θα έχουμε λοιπόν από αύριο 3 δρομολόγια, αυτά που είχαμε δηλαδή και τη χειμερινή περίοδο. Μάλιστα. Και για να ενημερώσουμε έτσι ολοκληρωμένα τους τηλεθεατές που μας ακούν αυτή τη στιγμή και περισσότερο το επιβατικό κοινό, να θυμίσω ότι από τον Πρίνο θα ξεκινήσουν 3 δρομολόγια, 7 και 4, 12 και 4 και από την Καβάλα θα έχουμε αντίστοιχα 9 και 4, 2 και 6 παρατέταρτο. Μάλιστα. Βέβαια, πέρυσι τέτοια εποχή, κύριε Τσιλογιώργη, τα δρομολόγια ήταν πολλά περισσότερα. Κοιτάξτε να δείτε, πέρυσι, να την ξεχάσουμε την περσινή τη χρονιά, γιατί πέρυσι τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά. Mm-hmm. Και πρέπει να θυμίσω ότι σε τίποτα η φάση αυτή τη στιγμή δεν θυμίζει την κίνηση που είχε πέρυσι. Πρέπει λοιπόν να προσαρμοστούμε στα καινούργια δεδομένα. Ας ελπίσουμε ότι σιγά σιγά σταδιακά θα αρχίσει να επισκέπτεται και το νησί μας κόσμος. Φέτος θα είναι μια πολύ δύσκολη καλοκαιρινή χρονιά, πολύ δύσκολο καλοκαίρι από τουριστικής άποψης. Ναι. Λοιπόν, αλλά επειδή έχουμε αντιμετωπίσει αρκετές δυσκολίες μέχρι τώρα, πιστεύω ότι θα ξεπεράσουμε. Πρέπει όμως να επισημάνω ότι η γραμμή του Πρίνου είναι ζωτική σημασία, το λέω για πολλωστή φορά, mm-hmm. και για τη Θάσο και για την Καβάλα. Για τη Θάσο γιατί ενώνει το κεντρικό κενότητα του νησιού με την πρωτεύουσα την Καβάλα, τα 2/3 του νησιού που πληθυσμιακά το νότιο και κεντρικό τμήμα αποτελούν πληθυσμιακά τα 2/3 του νησιού. Και επίσης ζωτική σημασία είναι και για την πόλη της Καβάλας, γιατί η αγορά εξαρτάται εν πωλής από τους στασίους που την επισκέπτονται. Μάλιστα. Κατά συνέπεια πρέπει να την κρατήσουμε ζωντανή. Βεβαίως τα δρομολόγια αυτά που σας είπα είναι 3, αυτά που είχαμε την χειμερινή περίοδο. Ωστόσο πιστεύω ότι από την 1η Ιουλίου θα αυξηθούν όπως αυξάνονται σταδιακά και στην προθυμιακή γραμμή της κεραμωτής.